Είσαι οικοδεσπότης χθες και σήμερα σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία μπορούμε να πούμε ότι εκτός από συμμετοχή είχε πραγματικά και πολύ ταλέντο. Ναι, σίγουρα είναι μια διοργάνωση που γίνεται θεσμός πλέον εδώ 6 χρόνια. Χρόνο με το χρόνο οι συμμετοχές είναι όλο και περισσότερες, δηλαδή το κουδάκι γίνεται όλο και καλύτερο και σε οργάνωση αλλά και σε ποιότητα παιδιών. Φαίνεται ότι γίνεται και πολύ καλύτερη δουλειά στις ακαδημίες, σιγά σιγά μπαίνουν άνθρωποι μέσα που δουλεύουν εξωτερικά, έχουν τα παιδιά για την δεύτερη θέση γάμα δέλτα ονείρου. Έχει ανέβει πάρα πολύ και το επίπεδο όλων των ομάδων αλλά και το επίπεδο του τώρα. Είδαμε τώρα τους δύο τελικούς των μικρών κατηγοριών, των junior. Και είδαμε πολύ μικρά παιδιά να προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Να προσπαθούν να κοντρολάρουν, να μην σηκώνουν την μπάλα ψηλά. Αυτό τι λέει, έτσι δίνει μηνύματα για το μέλλον? Πρόεδρε! Σίγουρα αυτό είναι το θετικό. Δηλαδή πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να μάθουν τα παιδιά από μικρά, πέρα από το άγχος της νίκης, να κοιτάξουν να μάθουμε σωστά πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο. Πώς θα πρέπει τα βασικά του ποδοσφαίρου να τα. Την υπομονή στο παιχνίδι τους, την μπασούλα, την κίνηση. Η νίκη είναι κάτι που θα έρθει μέσα από τον καιρό και μέσα από τη δουλειά. Έτσι. Βλέπω ότι και αρχίζουν και οι προπονητές αλλάζουν λίγο την νοοτροπία τους, την σκέψη τους. Δεν κοιτάνε τόσο το αποτέλεσμα, αλλά βάζουν στόχο περισσότερο στο να παίξουν τα παιδιά σωστά. Και ίσως μέσα από αυτό στην πορεία γίνει και κάτι καλό για το ποδόσφαιρο γενικά στην Ελλάδα. Εσύ είσαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο Σβορώνο, με τη δουλειά γενικότερα και από τα παιδιά, από την προσπάθεια? Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Τα παιδιά βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνονται. Οι ομάδες παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα όσο περνάει ο καιρός. Έχουμε υπομονή, έχουμε επιμονή. Περιμένουμε τα παιδιά, δεν έχουμε το άγχος και την πίεση για, για κάποιο αποτελέσμα του τους άλλους τις ηλικίες και θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου θα είναι κερδισμένα και τα παιδιά αλλά και αυτή η ομάδα από την όλη διαδικασία και την οργάνωση που υπάρχει εδώ στο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την πολύ καλή έτσι οργάνωση. Και εύχομαι σε όλες τις ομάδες ό,τι καλύτερο.